θέλω να ακούσετε τον πρώην πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΟΤΕ, κτηνίατρο και ερευνητή, τον εξαιρετικό κύριο εξαναλύστη, τον κύριο Στεφανάκη, ο οποίος λέει ασφαλώς και χρειάζονται μέτρα. Αλλά από το σημείο αυτού μέχρι του σημείου να φωτογραφίζεται από αυτή την απόφαση τη σκληρή η απαγόρευση στην ουσία στη διατήρηση των οικόσιτων, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Καλημέρα κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την επικοινωνία και για τη συζήτηση που πρέπει πάντα να γίνεται όταν συζητάμε για την ανάπτυξη αυτού του τόπου και μάλιστα για την ισόρροπη ανάπτυξη. Μισό λεπτό. Αν συζητάμε συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, δεν θα έπρεπε να έχει πρώτα γίνει? Ναι, ακριβώς, και επειδή νομικά κάθε περιφερειακή ενότητα πρέπει να ορίσει και να εξειδικεύσει τους τρόπους αξιοποίησης των οικόσιτων ζώων. Αυτό σημαίνει ότι ναι, έχει την υποχρέωση να ορίσει τον αριθμό, τα ισοδύναμα, τον τρόπο και όλα αυτά. Εγώ διάβασα αυτή την απόφαση εξεπλάγιν, πραγματικά έπαθα ένα σοκ, γιατί νομίζω ότι επηρεάστηκαν πάρα πολύ και δεν υπάρχει προβληματισμός. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποίηση τον αριθμό των κατοικιδίων που έχει το Ηράκλειο. Τα νούμερα λένε ότι περνούν τις 40.000. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα για όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Και μια στιγμή βλέπουμε ένα νομοθέτημα όπου ασφαλώς κανείς δεν συζητάει σε μια τουριστική περιοχή να υπάρχει όχληση, όπως επίσης και μέσα στους οικισμούς. Mm-hmm. Αλλά από τη μια, ας πούμε, δεν μας ενοχλεί το σκυλί και το γατί και πολύ καλά κάνουμε, αλλά η κότα που κάνει το αυγό ή το προβατάκι θα μας βγάλει λίγο τυράκι, λίγο γαλατάκι, μας ενοχλεί. Εντάξει, καλές επιτυχίες. Μήπως εδώ είμαστε επηρεασμένοι από κάτι βαθύτερο και το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Στεφανάκη, που συντελείται πανευρωπαϊκός, περιορίστε πια την ελεύθερη βοσκή, τον οπό, θα το πω ευθέως, για να πάμε στο βιομηχανοποιημένο και το εργαστηρίο και τσούκου τσούκου ψήγματα φτιάχνετε παζλ. Ναι, να σας πω κάτι. Ο λογαριασμός, επειδή τυχαίνει να συμμετέχω σε συναντήσεις εξαιτίας των διαφόρων δραστηριοτήτων μου, των ερευνητικών κυρίως που έχω, και ασφαλώς έχω συναντήσει με ανθρώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, υπάρχει ένα τρομερό ερωτηματικό. Το 50, ο πληθυσμός του πλανήτη θα πλησιάζει τα 9 δις και ο πλανήτης αυτός δεν μπορεί να τον ενταΐσει αξιοπρεπώς. Ήδη σήμερα τα 2/3 του πληθυσμού δεν είναι χορτάτα, για να μην σας πω ότι πεινούνε. Εμείς οι δυτικού πολιτισμού έχουμε χορτάσει, δεν ξέρουμε ασφαλώς με τι έχουμε χορτάσει, να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί γίνονται απίστευτα πράγματα, αλλά το ρόλο που έχει το οικόσιτο ζώο στη διατήρηση των ανθρώπων στην ενδοχώρα, στην ισορροπία του περιβάλλοντος και στην οικονομία του καθένα μας, όπου στην ουσία οι γενιές που αγαπούν τα χωριά τους και έχουν πρόσβαση, στην ουσία βγάζουν περίπου ένα μηνιάτικο αθόρυβο και εξασφαλίζουν την ποιότητα της διατροφής τους, την υγεία τους, την ψυχική τους, την εκτόνωσή τους. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν μπορεί να κάνουμε τέτοιου τύπου απαγορεύσεις γενικές και μάλιστα στους οικισμούς που δεν είναι τουριστικές. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο εξής σημείο. Επειδή αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό ο τουρισμός και η ενοικίαση κατοικιών, αντιλαμβάνεστε ότι αν ανοίξει αυτός ο ασκός, στην ουσία θα απαγορευτεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός από την τουριστική, που είναι καλοδεχούμενη και είμαστε όλοι φανατικοί στο να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται, αλλά είναι μια δραστηριότητα, όπως λένε οι ειδικοί, χωρίς πόδια. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε μια μονοκαλλιέργεια. Είναι στόχος μας να διατηρήσουμε τα οικόσιτά μας που μας τροφοδοτούν με υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Εννοώ και τα φυτικά και τα ζωικά. Ναι ή όχι? Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπουν ασφαλώς ανεξέλεγκτα. Βεβαίως,
Βεβαίως, δεν λέει κανείς ανεξέλεγκτα. Δεν λέει, κανείς... Αλλά 10 κότες ή 20 κότες σας υπογράφω ότι δεν ενοχλούν το περιβάλλον. Είναι μια απόλυτη ισορροπία όταν είναι σε ένα καθαρό περιβάλλον και κάνουν και τη βόλτα τους και καθαρίζονται και τελειές από τα αγριόχορτα. Την αβάζομαι χημικά. Άρα η τοποθέτηση του ακροατή με 390 πλάς ενδυμικά φυτά της Κρήτης να τα στερήσεις, που θα σε πάει σε βιομηχανοποιημένο, παρότι γίνονται και εξαιρετικές προσπάθειες για ζωοτροφές, θέλω να το πω και εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Και ταυτοχρόνως δεν θα καθαρίζεται και η γη. Δέστε μια αλυσίδα που πάει να σπάσει. Διαταράσσουμε την ισορροπία. Την ισορροπία. Την ισορροπία. Δηλαδή θα πρέπει ασφαλώς, ναι, οι κτηνοτροφικές μονάδες που είναι, όχι τα 20, να φύγουν εκτός οικισμών, να δώσουμε ατελείωτα χρήματα να φύγουν, να φτιάξουμε κτηνοτροφικά πάρκα, να μπούμε σε μια σειρά, να ξέρουμε πού φτιάχνουμε τι ίσως ό,τι αφορά την κτηνοτροφική, τη φυτική δραστηριότητα, να μην τα κάνουμε όλα ένα χταρμά. Το 20 το ζώο, όλα τα ισοδύναμα είναι τόσα λίγα, που στην ουσία είναι μια παρέα. Δηλαδή στο τέλος θέλει να έχει κάποιος ένα άλογο και μπορεί, ας πούμε, δεν μπορεί να το έχει, ας πούμε. Ναι, και είπατε και κάτι, ότι μόνο στο Ηράκλειο 40.000 είναι τα ζώα συντροφιάς. Τα νούμερα λένε σκυλάκια, γατάκια, και καλώς είναι. Τα σκυλιά και τα γατιά. Και καλώς είναι, δηλαδή, λέτε, αλλά... Καλώς, εννοείται, για το Θεό, εννοείται. Αλλά προσέξτε όμως, πόσα δέσποτα δημιουργούνε. Πόσοι μαζεύουν την κόπριά τους από το δρόμο και δεν κινδυνεύουν να πέσουμε ή να το πατήσουμε, να πούμε στα μάξια να μην μπορούμε να λιποθυμίσουμε από τη μυρουδιά. Την έχουν πατήσει όλοι. Δηλαδή, όλα αυτά, δηλαδή, πώς τα βλέπουμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, κύριε Στεφανάκη, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν και οι μεγάλες εικόνες. Τα 2/3 δεν είναι χορτάτα, μου λέει ο Νικόλας. Όχι επειδή δεν υπάρχει αρκετή τροφή και πόρη, αλλά γιατί δεν κατανέμονται δίκαια. Και μην ακριβώς, αλλά το 50, εάν δεν σοβαρευτούμε να γίνει ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του πλανήτη, θα υπάρχει τροματικό πρόβλημα. Προφανώς. Και εκλογές... τι κάνουμε σε κοινωνία, εδώ, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, τι κάνουμε. Θα έρθω. Και οι εκλογές στην Ολλανδία στείλανε ένα μήνυμα. Το ανύπαρκτο αγροτοκτηνοτροφικό κόμμα στις περιφερειακές εκλογές είναι πρώτο κόμμα, ακριβώς σε αντίδραση, αν θέλετε, των ανεπτυγμένων δυτικών Ολλανδών, ότι κοιτάξτε, δεν θα μου δώσετε κρέας εργαστηρίου. Θέλω να έχω πρόσβαση στον οπό. Αφήστε τα σάπια. Ούτε το μεθάνιο της Αγίας. Μα είναι ζάπλουτοι και δεν στερεθήκανε ποτέ τίποτα. Και είναι πραγματικά γνήσια η δυνατότερη οικονομία στην Ευρώπη, γιατί οι άνθρωποι παράγουν τα τρόφιμα υψηλής βιολογικής αξίας. Άρα, κύριε Στεφανάκη, και επενδύουν. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως. Όποιος από εμάς έχει κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και έχει πάει μέσα, θα δείτε ότι όλες τους δραστηριότητες οι άνθρωποι δεν έχουν αναστολές. Εγώ είχα εκπλαγεί στις πρώτες με επισκέψεις, όπου έβλεπα να έχει ο άλλος στο σπίτι του δίπλα 10-15 αγελάδες. Ναι. Επαγγελματίες, γιατρός, ας πούμε. Και είχε δίπλα 10 αγελάδες, τις οποίες δούλευε και αξιοποιούσε κανονικότατα. Είναι θέματα κουλτούρας. Είναι θέματα φιλοσοφίας. Θα σας πω κάτι τραβηγμένο. Με τη λογική αυτή, επειδή στα μνημόνια είχαμε τους δημοτικούς λαχανόκηπους και ανθόκηπους, τα θυμάστε. Λοιπόν, τα δημοτικά περιβόλια. Κοπριά χρησιμοποιούν και αυτά να περιοριστούν. Δηλαδή, πού πάει εδώ η δουλειά. Έχετε δίκιο. Μήπως πρέπει να επανεξεταστεί και η συγκεκριμένη οδηγία, διότι δεν μιλάμε εδώ για το αστικό περιβάλλον πολυκατοικίες γύρω-γύρω στη μέση, ένα κοτέτσι, ούτε μιλάμε για τις τουριστικές, είπατε. Μιλάμε καταρχάς για τα χωριά. Τι δουλειά είχε απόφαση αυτή. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και την πολυτέλεια στην κάθε περιφερειακή ενότητα να κάνει εξειδίκευση. Ασφαλώς εννοείται ότι για κομμάτια που είναι τουριστικά, ασφαλώς είναι καλοδεχούμενη η απόφαση της περιφερειακής ενότητας. Μπράβο. Από εκεί και πέρα στην ενδοχώρα όμως αυτό το πράγμα δεν πρέπει. Πρέπει να είναι ελαστικό, να βάνει τους όρους του αλληλοσεβασμού και της μη ενόχλησης των γειτόνων και της καθαριότητας. Σήμερα έχουμε απίστευτες τεχνολογίες, έχουμε απίστευτα πράγματα και παράλληλα, αν μπούμε στη λογική ότι όλα αυτά περπατάνε και έξω και κάνουν εκτός από την παρέα, γιατί όπως ένα σκυλί κάνει παρέα σε ένα διαμέρισμα από εμάς, ασφαλώς οι κότες ή τα 20 ίδιο πρόβατα ή μια κατσίκα στο χωριό κάνει παρέα στο ιδιοκτήτη της. Πλάκα κάνετε τώρα. Διαφορετικό. Πλάκα κάνετε. Εμένα η μακαρίτσα η γιαγιά μου ανανεώθηκε άλλα 10 χρόνια πηγαίνοντας να ταΐσει τις κότες. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αλλά άμα αποξενώνεσαι... Ότι ήταν μια απόφαση βιαστική στο αυτό και στα πλαίσια προσαρμογής, άντε να το πάρουμε, ας πούμε, αλλά
πρέπει να το βλέπουμε λίγο μακρύτερα, αν θέμε να κινητοποιήσουμε και τις νέες γενιές, να βοηθήσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου μας, η οποία διαταράσσει. Τελευταία κουβέντα θα ήθελα, κύριε Στεφανάκη, στη μεγάλη εικόνα. Μήπως τελικώς εδώ είναι η επιτομή, από τα μικρά φαίνονται και τα μεγάλα λένε, η επιτομή του πόσο κρίσιμος τομέας είναι ο πρωτογενής, το τρόφιμο, η βιοποικιλότητα? Κύριε Σαχίνη, θα σας πω κάτι. Εγώ είχα την ευκαιρία στην φάση της πανδημίας να επισκεφτώ για επαγγελματικούς λόγους νησιά διπλανά μας που έχουν αποκλειστικά τουριστική μόνο δραστηριότητα. Η κατάσταση ήταν υφιαλτική. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν νιώσαμε καθόλου πανδημία. Μόνο όσοι δεν θέλανε το νιώσανε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε την ισορροπία μας, η οικονομία μας δούλεψε, ο πρωτογενής μας τομέας και η μεταποίηση του υποστήριξε εμάς και την ποιότητα της ζωής μας και συνεχίζει να την υποστηρίζει. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν ακούμε μάλλον πράγματα. Δηλαδή, όταν ξέσπασε η πανδημία και μέσα στα παράθυρα βρεθήκαν άνθρωποι από την Αμερική και λέγανε ότι το 45% του πληθυσμού έχει υποκείμενα νοσήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι δεν καταλαβαίνουμε? Από πού είναι? Από πού είναι? Αλέκο Στεφανάκης. Ρωτάω εγώ, γιατί το μυαλό μου δεν φτάνει πιθανά. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω στην πρωτογενή παραγωγή και ασφαλώς ασχολούμαι με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σχολαστικά και φανατικά για την ποιότητα και ασφαλώς ξέρω τις επιπτώσεις στην υγεία που μας τις κρύβουν επιμελώς ή μας εξαπατούν. Εντάξει, πρέπει σιγά σιγά σε κοινωνία να ανοίξουμε θέματα, γιατί αυτό μας διαφοροποιεί. Αυτό μας διαφοροποιεί. Εμείς έχουμε ένα τουρισμό που μέσα σε χωρίς υποδομές τον φτιάξαμε, γιατί έχουμε την κριτική διατροφή που είναι η κατανάλωση του βρισκούμενου πάντα με παρέα. Η παρέα, αυτή η κοινωνικότητα που χαρακτηρίζει τον τόπο μας και εμάς τους ίδιους. Και θα πρέπει να την περάσουμε, γιατί είναι μοναδικό και πολύτιμο αγαθό για κάθε άνθρωπο. Σας ευχαριστώ, κύριε Στεφανάκη. Άρα, θα τα ξαναπούμε. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα και θα την κάνουμε. Το ρόλο του χωριού, το ρόλο αυτών των κοινωνιών που τα κρατήσαμε με νύχια και με δόντια. Σήμερα φεύγουν ατελείωτοι τόνοι γάλα και πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα να τυροκομιθούν στην Κρήτη που αγοράζει 60 λεπτά το τριφύλι. Ποιος δεν καταλαβαίνει τι έχουμε κάνει εδώ πέρα? Μόνοι μας. Με πολύ κόπο. Όλοι μαζί. Και υπηρεσίες μαζί, έτσι. Να μην τα ξεχνούμε. Γιατί δεν μιζέρεψαν. Καλημέρα, κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.